Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η Αθήνα θα αποκτήσει ουρανοξύστες. Αυτό τουλάχιστον προβλέπει το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης του ελληνικού. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Κετσικετζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα πράγματι, το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης ελληνικού, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή, προβλέπει μεταξύ άλλων στο χώρο του πρώην αεροδρομίου του ελληνικού να δημιουργηθούν 6 ουρανοξύστες. Πρόκειται για ψηλά κτίρια, πολύ ψηλά κτίρια από 150 έως 200 μέτρα ύψος, τα οποία η εταιρεία σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει για ως πύργους διαμερισμάτων, κατοικίας, ξενοδοχεία, το καζίνο, το οποίο θα υπάρξει. Ξενίζει λίγο αυτή η ιδέα, βέβαια. Βεβαίως, είναι κάτι το οποίο. Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Το πιο ψηλό κτίριο το οποίο έχουμε είναι ο πύργος των Αθηνών, ο οποίος είναι λίγο πάνω, πολύ λίγο πάνω από 100 μέτρα. Και γενικότερα στην Αθήνα υπάρχει ένα ταμπού σχετικά με τα ψηλά κτίρια, το οποίο έχει πολύ μεγάλη βάση δεδομένου το ότι έχουμε και την Ακρόπολη και το Λυκαβητό και δεν θέλουμε να κοπεί η φαία η οποία υπάρχει. Βέβαια, σε μια περιοχή η οποία είναι εκτός του κέντρου της πόλης, όπως είναι το ελληνικό, αυτό το πράγμα όχι μόνο θεωρείται ότι θα κόψει τη φαία, τη φυσική ομορφιά την οποία έχει η Αθήνα, αλλά θα την αναδείξει και ακόμα περισσότερο. Αυτό που μένει να φανεί βεβαίως είναι να πάρει έγκριση στο σχέδιο, να προχωρήσει η επένδυση. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία θα διαρκέσει συνολικά 25 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Θα γίνει σε διάφορες φάσεις. Η πρώτη φάση προβλέπει τις εργασίες της Μαρίνας στον Άγιο Κοσμά, το 45% του Μητροπολιτικού Πάρκου, το οποίο θα υπάρχει στην έκταση, τη σύνδεση του τραμ με το μετρό στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη και βεβαίως την υποκοιοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος, ούτως ώστε να συνδεθεί όλη αυτή η έκταση με τη θάλασσα.